Ένταξη της πενταμελούς οικογένειας στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου για την εξασφάλιση τροφής και ρουχισμού, καθώς καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά, και δουλειά στον άνεργο πατέρα της οικογένειας σε εργολαβία αποτελούν την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Λεβαδέων στην πενταμελή οικογένεια που απειλήθηκε από την καταστροφική πυρκαγιά τα ξημερώματα της Τρίτης. Ο πατέρας των τριών ανήλικων μωρών παιδιών και η μητέρα του εργαζόμενη στο Δήμο συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταγκαλέκα, όπου τον ενημέρωσαν για την πυρκαγιά που παραλίγο να πληρώσουν με την ίδια τους τη ζωή, αλλά και την κατάσταση που αντιμετωπίζουν, καθώς έχασαν όλα τα υπάρχοντά τους. Το καλό εδώ είναι ότι δεν είχαμε κάποια ανθρώπινη απώλεια, είναι μόνο υλικές οι απώλειες. Προφανώς στο σπίτι του ιδιοκτήτη, γιατί στο ενοικείο στάσιο ήταν αυτή η οικογένεια. Κατά κάποιο τρόπο έχουμε επαφή με την οικογένεια, μιας και ο πατέρας του πατέρα της οικογένειας που κάηγε τύχανε να είναι με μια σύμβαση στη ΔΕΗ, άλλος εργάτης. Η μητέρα του είναι με μια σύμβαση με την κοινοφελή εργασία στο Δήμο Λεβαδέων. Προσπαθούμε να βρούμε μια δουλειά και στον πατέρα, ο οποίος είναι νεαρός, είναι 24 χρονών, με τρία παιδιά, να του βρούμε κάποια δουλειά, έστω και προσωρινή, να τους βοηθήσουμε μέσω του κοινωνικού παντοπολίου. Τώρα, τον πρώτο καιρό προσωρινά ακριβώς, με υλικά, με ρούχα, με προϊόντα για σύντηση. Αποφασίσαμε να μείνουν όλοι μαζί στο Ρωμαϊκό, που υπήρχε το σπίτι της γιαγιάς και του παππού, που σας είπα ότι δουλεύουν στο Δήμο, για τουλάχιστον για αυτούς τους 8 μήνες. Δώσαμε οδηγίες, νομίζω θα πάει καλά. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω πάνω σε αυτό και θα δούμε για κάποια μελλοντική ίσως στέγαση. Η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από τη σόμπα που χρησιμοποιούσαν για την θέρμανσή τους και λόγω της ελλιπούς συντήρησης. Μου είπε ότι στον ύπνο τους προφανώς η σόμπα, κάποια κάψη, κάποιο απώλεια οξυγόνου, κάποια επιπλέον οξυγόνωση και έφερε αυτό στον ύπνο τους. Τελευταία στιγμή βγήκαν έξω. Ευτυχώς για την καλή τους τύχη και για τον υπόλοιπο ανθρώπων δεν είχαμε αυτές τις ανθρώπινες απώλειες που θα μπορούσαμε να έχουμε. Στις προθέσεις του Δήμου και σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδίας είναι η αξιοποίηση και μετατροπή του κτηρίου του παλιού νοσοκομείου σε στέγη για την εξυπηρέτηση τέτοιων ή παρόμοιων περιστατικών. Ο Δήμος μας δεν έχει κάποιο κατάλημα για να πούμε ότι θα τους φιλοξενήσει. Έχουμε μια προδιάθεση με το σεβασμιότατο για το κληρώδημα του παλιού νοσοκομείου, μήπως γίνει μια στέγη άστεγων, ένα ορφανοτροφείο, ένας ξενώνας. Άρα προσανατολιζόμαστε εκεί για να βγάλουμε άκρη και με αυτό το κτίριο που παραπέει πάρα πολλά χρόνια.